αυτός ο πυρήνος εφιάλτης που θα μπορούσε να έχει δραματικές συνέπειες προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι. Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του 25χρονου, που μάλιστα φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, πως δηλαδή προκάλεσε τη φωτιά προκειμένου να τεινάξει στον αέρα το γκλέντι που ήταν σε εξέλιξη, με την πλατεία να έχει γεμίσει ασφιχτικά, στα χέρια των αρχών βρίσκεται από χθες το βράδυ μια γυναίκα 45 χρονών για τη μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Βραχάσι. Πήγαν να μας κάψουν. Η φωτιά ανέβηκε στο γεράρι από πίσω και τα γυναικόπαιδα εδώ και έγκυες γυναίκες 7 και 8 μηνών τρέχανε και πατούσαν πάνω στα τραπέζια και ο ένας τον άλλο για να φύγουν με φωνές παιδιών 2 χρονών και 3 και 4. Το έντελμα σύλληψής της εκδόθηκε από τις ανακριτικές αρχές και η ίδια φέρεται να κατηγορείται για ηθική αυτουργία. Πριν καλά-καλά μπει τέλος στην πυρήνη απειλή, οι αναφορές για εμπρηστική ενέργεια ήταν πολλές, με τις πυροσβεστικές αστυνομικές και δικαστικές αρχές να λύνουν το γρίφο. Μας βάλανε φωτιά. Λυπάμαι πολύ για αυτούς. Θα είναι εκεί που πρέπει να είναι. Για τιμωρία, τι τορκίστηκα στον πατέρα μου. Και στον κόσμο που ήρθε από τα Χανιά μέχρι τη Στεία. Τη φωτιά που είδαν, ο πανικός που έγινε. Εντάξει, φοβήθηκαν τα παιδιά, κλαίγανε λίτρο. Σαν να γινόταν πόλεμος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη φέρεται να ήταν εκείνη που για λόγους ανταγωνιστικούς θέλησε να τορπιλήσει το επιτυχημένο πανηγύρι, μετατρέποντας σε νέρωνα τον 25χρονο που πρώτος συνελήφθη, καθώς τα στοιχεία της προανάκρισης αποκάλυψαν άμεσα τη δράση του. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Λίγες ώρες μετά, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν και τη γυναίκα για ηθική αυτουργία. Και οι δύο τους είναι πλέον αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Φοβηθήκαμε, Παναγία μου, πώς δεν φοβηθήκαμε. Όλοι φοβηθήκαμε, μην γκαούμε μέσα στα σπίτια μας. Όλοι φοβηθήκαμε. Τέτοιο πράγμα ποτέ. Να καεί απέναντι στο βουνό, εντάξει, ψηλά, αλλά εδώ στο χωριό ποτέ δεν βάλανε φωτιά. Ποτέ. Τώρα υπάρχει ένα μίσος. Ο νεαρός φέρεται να δηλώσει στις καταθέσεις του πως έβαλε φωτιά σε θάμνους, καλαμιές και σκουπίδια, σε χορτολιβαδική έκταση στη πλαγιά και μια ανάσα από την κατάμεστη πλατεία με σκοπό να χαλάσει το γκλέντι, όπως και συνέβη, με σκηνές πανικού να εκτυλίσσονται τα ξημερώματα της Πέμπτης. Εννοείται ότι φοβηθήκαμε. Πολεμούσαμε να πάρουμε τα παιδιά μας να φύγουμε. Εδώ γινόταν ένας πανικός. Ευτυχώς πάντως η αστραπιαία εκένωση του χώρου, η μάχη που δόθηκε αρχικά από τους ίδιους τους κατοίκους, αλλά και η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, απέτρεψαν τα χειρότερα.